Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας 26χρονου θύματος του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη, ξεσπάει με αφορμή τις αποζημιώσεις που αναμένεται να δώσει η Hellenic Train για τα παιδιά τους που έχασαν. Όπως είπε, τα λεφτά να τα κρατήσουν. Εμείς θέλουμε να μπουν φυλακοί οι πολιτικοί που είναι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα. Αυτό ζητούν οι γονείς των παιδιών που έχασαν άδικα και τσάμπα τις ζωές τους σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα στα Τέμπη. Δικαιοσύνη, όχι χρήματα. Οι ζωές των παιδιών τους δεν εξαγοράζονται. Το πρώτο σχόλιο, να τα δώσουν στους πολιτικούς. Τις χρειάζονται. Αυτές οι αποζημιώσεις δεν τις χρειαζόμαστε εμείς. Τα παιδιά μας θέλουμε πίσω. Τα λεφτά τους δεν τα θέλουμε. Μακάρι τα λεφτά να φέρουν πίσω μια ζωή. Έτσι είναι, παιδιά. Δεν το συζητώ. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κύριε Σλανίδη, επικοινώνησε. Δηλαδή, προσολογήσανε τώρα οι Ιταλοί οι μαφιόζοι με τους δικούς μας μαφιόζους εδώ σε 14 μέρες πόσο κοστολογείται μια ζωή. Είναι δυνατόν. Έτσι θα ξεπληθούν, νομίζουν. Και δεν είναι μόνο. Και δεν έχουν και ευθύνη, λένε. Και ευθύνη. Ότι αυτό είναι μεγαλοψυχία. Ναι, ναι. Δεν τα θέλω τα λεφτά τους με τίποτα. Κύριε Σλανίδη, επικοινώνησε η εταιρεία μαζί σας ή κάποιος από την εταιρεία. Κανένας. Ποιος έχει τα κότσια στην Ελλάδα να επικοινωνήσει, είτε πολιτικός είτε από αυτούς. Αν θέλανε οι πολιτικοί μας πραγματική συγγνώμη, να πηγαίνουν στις 57 οικογένειες στην πόρτα και να σκύβανε και να ζητούσαν συγγνώμη. Μπράβο, ρε Παύλο. Μπράβο. Συγγνώμη από δολοφόνους, εγώ δεν δέχομαι. Ήταν μαζική δολοφονία. Πρέπει κάποια στιγμή να βγουν εισαγγελείς σε αυτή τη χώρα και να μαζεύουν πολιτικούς. Έπρεπε σε σοβαρή χώρα, μα ήμασταν, ήδη θα είχαν περάσει χειροπέδες σε όλους. Σε όλο το Υπουργείο Μεταφορών, τη συγκοινωνιών. Εξασφαλίσανε, λέει, την ασφάλεια. Ακούν τα παιδιά, ακούν οι γονείς και στείλαν τα παιδιά τους με το τρένο. Και τι κάνανε, τα σκοτώσαν όλα. Όχι, τα σκοτώσανε. Μου έρχεται η εικόνα πώς σκοτωθήκαν αυτά, πώς καήκαν ζωντανά αυτά τα παιδιά και τρελαίνουμε. Δεν το αντέχω.